Καλησπέρα σας. Βρισκόμενοι σε αυτή την αίθουσα, έχω να θυμηθώ πάρα πολλά. Καθώς από το 2002 μέχρι και το 2009 ήμουν υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στον τότε Δήμο Πεταλούδων. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους γνωρίζω. Μάλιστα τα πολιτικά μου δικαιώματα τα είχα στην κρεμαστή μέχρι που χρειάστηκε να τα μεταφέρω στην Κάλυνο. Βλέπω ανθρώπους, την κυρία Δήμητρα Τσιμέντα, η οποία ήταν τότε πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών της Κρεμαστής. Βλέπω εδώ την αγαπημένη μου τη Φλόρα τη Πελεκάνου, η οποία ήταν από τότε και συνεχίζει και τώρα μαέστρος της Μαντουλινάτας. Τον κύριο Μπάτη, τον πρόεδρο της ΘΟΟΒΟΥ. Τον κύριο Καταξενό, που είναι ο πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Ελεημονίτη, αλλά έχουμε μια παλιά φίλη και τον κύριο Καταξενό. Χαίρομαι που εδώ βρίσκεται και ο δάσκαλος χορού της ΠΡΟΟΔΟΥ, ο κύριος Φιλίμωνας Μιχαλάκης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Τι κάνει να είμαι και εγώ σε ένα από τα τμήματα του μαθήτρια. Πάω όποτε μπορώ, γιατί οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες. Λοιπόν, πραγματικά αισθάνομαι αρκετά μεγάλη συγκίνηση, γιατί εδώ σε αυτή την αίθουσα έγιναν τότε, από τότε που έγινε το κτίριο, έγιναν πολύ καλές εκδηλώσεις και να ξέρετε ότι εγώ νιώθω κρεμαστενημένο στην Παστίδα, αλλά το χωριό Κρεμαστή, η περιοχή μου, είναι πιο οικείο. Γιατί 7 χρόνια, επί πολλές ώρες την ημέρα, και μάλιστα με τις γιορτές όπως τις Κρεμαστής στο 15ήμερο που γίνεται για την Παναγία μας, όπως τόσες άλλες εθνικές εορτές κτλ. Είναι πάρα πολλά για να κάνουν να δεθείς με τον κόσμο. Καλησπέρα σας λοιπόν, να συγχαρώ την κυρία Βασιλική Παπακοσταντίνου, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Κρεμαστής. Η κυρία Παπακοσταντίνου είναι ένα εξαιρετικά δραστήριο άτομο. Βλέπουμε ότι κάνει αρκετά καλές εκδηλώσεις, κάνει αρκετές δραστηριότητες. Δεν αρκείται στο γιατί κάποιοι σύλλογοι, επειδή είχα και εγώ να είμαι πρόεδρος συλλόγου, κάποιοι σύλλογοι δημιουργούν ένα σύλλογο για να περνάνε όμορφα. Για να κάνουν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους, για να κάνουν έτσι εκδρομές κτλ. Κάποιοι άλλοι δημιουργούν πράγματα και για τον κόσμο. Αυτός ο σύλλογος πραγματικά δημιουργεί πράγματα για τον κόσμο. Ακούω πολλές δραστηριότητες και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα ξεκινήσει λοιπόν με ομιλία αυτή η εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στο όχι, αυτό το σύμβολο της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Έχει μείνει παγκόσμιο σύμβολο από τότε που ο ελληνικός λαός ύψωσε το ανάστημά του και χρειάστηκε να το υψώσει πολλές φορές. Με έναν πόλεμο με αντίξωες συνθήκες, είχε να αντιμετωπίσει αντίξωες συνθήκες και το γνωρίζουμε αυτό, αλλά γιατί έγινε όλο αυτό. Ήταν για την άμυνα. Ήταν για την προστασία της πατρίδας, δεν είχε καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία και μας θλίβουν σε κάποιες χώρες, με τους πολέμους που πραγματικά είναι απάνθρωποι. Έχουμε λοιπόν την ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Κρεμαστής, αφιερωμένη στη σημερινή ημέρα. Έχουμε τα ποίηματα από την Έλενα και την Κύρια Ζούλα, δύο παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της Κρεμαστής. Θα δούμε στη συνέχεια ένα δρόμενο με κορίτσια του Λυκείου. Η μεικτή χοροδία και μαντολινάτα της Δημοτικής Ένωτας Πεταλούδων με μαέστρο την κυρία Φλόρα Πελεκάνου. Από τότε είχε τέτοιες δραστηριότητες υπέροχες η κυρία Πελεκάνου. Θα δοθούν έτσι λουλούδια, θα προσφερθούν λουλούδια, αναψυκτικά κτλ. Θα καλέσω πρώτα την Πρόεδρο, κύριε Παπακοσταντή. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα σε αυτή μας την εκδήλωση. Για να μην σας καθυστερώ, 28 Οκτωβρίου 1940. Μία επέτειος, ένας θρύλος, μία μνήμη και ένα χρέος. Γερή συγκίνηση κατέχει σήμερα τις ψυχές μας. Μια μεγάλη επέτειο γιορτάζουμε, ένα σταθμό της ιστορίας μας, φωτεινό και ολόκληρο πανηγυρίζουμε.
μια λάμψη ακόμα και ένα υπέροχο μεγαλείο μέσα στα τόσα της πατρίδας μας θαυμάζουμε. Είναι η χρυσή σελίδα που τα δοξασμένα φανταράκια μας πρόσθεσαν στην ιστορία της πατρίδας μας. Είναι το αξέχαστο, το μεγάλο, το δοξασμένο 40. Η νέα δόξα, η νέα τιμή, το καινούριο διαμάντι, το υπέροχο και λαμπρό που οι ήρωες μας δημιούργησαν με τις θυσίες τους. Είναι το ασύγκριτο, το μοναδικό όχι, που δείχνει όλο το θάρρος και τη δύναμη της φυλής μας, όλη την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει μέσα της η αθάνατη ελληνική ψυχή. Αυτή τη μέρα γιορτάζουμε σήμερα, αυτή την τιτανομαχία θυμόμαστε. Κάθε τι που ξεχνιέται, χάνεται. Υπάρχουν όμως γεγονότα τόσο φωτεινά, τόσο ζωντανά, που νικούν τον χρόνο και περνούν στην αιωνιότητα. Νικούν τη λύθη και μένουν όλο λάμψη και μεγαλείο. Πολλούς τέτοιους σταθμούς, πολλά υπέροχα και μεγάλα γεγονότα έχει να επιδείξει η ιστορία της φυλής μας. Είναι το πεπρωμένο μας, η τύχη μας να αντιμετωπίζουμε εχθρούς και να δημιουργούμε εποποιίες. Αυτή είναι η φυλή μας, αυτή είναι η ιστορία μας. Αγώνες, θυσίες, ολοκαυτώματα, δάφνες, μεγαλεία, δόξες. Μια ακριβώς από αυτές τις σελίδες της ιστορίας μας, αξέχαστη και ζωντανή, είναι το θαύμα του 40 που γιορτάζουμε σήμερα. Ήταν πράγματι θαύμα, ήταν μεγαλούργημα η γενετομαχία του 40, αφού μια κούφτα Έλληνες με τα ελάχιστα εφόδια τους τόλμησαν να ορθώσουν ανάστημα και να αντισταθούν στις σιδερόφρακτες στρατιές άρτια εξοπλισμένων κρατών. Η άσβεστη, η ακίνητη φλόγα της λευτεριάς που καίει μέσα σε κάθε ελληνική ψυχή έδωσε το θάρρος, τη δύναμη και την τόλμη στους φαντάρους μας και έγιναν οι ήρωες με την ατσαλένια θέληση οι αγνές μορφές που θα θυμίζουν την πίστη στα αιώνια και κατάλληλα ιδανικά της φυλής μας. Ο πόλεμος άρχισε. Ο Μουσολίνη, παλιός εχθρός της πατρίδας μας, τη θεωρεί ευκολία και τρέχει να την κατακτήσει. Έχει ξεχάσει όμως ότι τη χώρα αυτή την υπερασπίζονται οι απόγονοι του Λεωνίδα και του Διάκου. Έχει ξεχάσει ότι είναι η μάνα που γέννησε τον Κολοκοτρώνη και τον Γκανάρη, την Τζαβέλενα και την Κουμπουλίνα. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο από αυτά και με μεγάλη αυθάδεια ζητή με τον πρεσβευτή του την αξέχαστη εκείνη αυγή της 28ης Οκτωβρίου 1940 να του παραδοθεί η Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά της να δεχτούν μια τέτοια προσβολή? Όχι, απάντησε τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Όχι, απάντησε με ένα στόμα και ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Τρέχουν τότε να προλάβουν τα βάλλοντα στήθη τους εμπρός στην επιδρομή του κατακτητή. Έτσι τα φανταράκια μας, αφήνοντας μάνα, γυναίκα και παιδιά, έτρεξαν στις άγριες γραμμές του Γράβου και του Βίτσι για να γράψουν μια ακόμα ολόκληρη σελίδα στην ιστορία μας. Στα βουνά της Αλβανίας οι Έλληνες έδειξαν στην ανθρωπότητα ότι η υπεροχή δεν ανήκει στο πλήθος. Ανήκει σε εκείνους που λατρεύουν τη λευτεριά. Ανήκει σε αυτούς που φλογίζονται από αγάπη για την πατρίδα. Σε αυτούς που πιστεύουν τα αγνά της ανθρωπότητας ιδανικά. Σε αυτούς που αψηφούν το θάνατο και τους κινδύνους. Οι μικροί, οι ασήμαντοι, κατά τους αντιπάλους τους, έγιναν θεριά τα φοβερά, η φωτιά και η καταιγίδα, ο όλεθρος και η καταστροφή που διέλυσε στρατούς και εξουθένωσε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Όλος ο κόσμος μιλά για τη δοξασμένη του τη γωνιά και τους άξιους υπερασπιστές της. Τα συγχαρητήρια φτάνουν από παντού. Αυτός ο άνισος, ο τολμηρός αγώνας, έγινε αιτία να υποθεί εκείνο το περίφημο «Οι Έλληνες δεν πολεμούσαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες». Τεράστιες ήταν οι καταστροφές της τάξης του εχθρού. Οι ατέλειωτες στρατιές του Μουσολίνη καταστράφηκαν. Ο ενθουσιασμός των Ιταλών σπάει και διαλύεται. Οι διοικητές της Ιταλικής στρατιάς αλλάζουν. Τέλος, επισκέπτεται το μέτωπο ο ίδιος ο Ντούτσε. Δεν πιστεύει σε αυτά που γίνονται. Ο εγωισμός του δεν δέχεται αυτή την προσβολή. Η Ελλάδα γι' αυτόν ήταν ζήτημα ορών. Και τώρα να του στοιχήσει τόσο αίμα και τόση καθυστέρηση. Διαπιστώνει όμως ότι οι αντίπαλοι του δεν είναι άνθρωποι, αλλά υπεράνθρωποι.
πολεμούσαν θεριά, υπερασπίζοντας τα τίμια χώματά τους. Είναι ήρωες. Είναι ανυπολόγιστης αξίας οι θυσίες των Ελλήνων. Πρώτα απ' όλα πρωτοφώναξα στη φοβισμένη οικουμένη της εποχής εκείνης ότι η νίκη δεν ανήκει στα κανόνια, αλλά σε εκείνους που έχουν το θάρρος και την τόλμη. Μπόρεσαν οι μεγάλες δυνάμεις μέσα στο διάστημα αυτό να αναδιοργανωθούν και να πάρουν θάρρος για να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό. Μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική θυσία υπήρξε το πρώτο χτύπημα στη ναζιστική Ελλασσονία. Και αν οι λαοί σήμερα είναι περήφανοι για την πρόοδο και τον πολιτισμό τους, αυτό οφείλεται κατά πολύ στη κούφτα αυτή των ανθρώπων με τις μεγάλες παραδόσεις, τα υψηλά ιδανικά και τις αγνές επιδιώξεις. Έτσι, έκλεισε μια υπέροχη σελίδα της ιστορίας μας που αποτελεί σταθμό δόξας και τιμής για την πατρίδα μας. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ποτέ ότι έχουμε παρελθόν υπέροχο και μια ιστορία ολοζώντανη. Είμαστε οι φορείς μιας ιερής παράδοσης και οι κληρονόμοι ενός μοναδικού μεγαλείου. Ας μην ξεχνάμε ότι η μοίρα του τόπου μας είναι να αντιμετωπίσουμε εχθρούς και ας είμαστε πάντα έτοιμοι στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας μας να φανούμε άξιοι απόγονοι των μεγάλων προγόνων μας, της λαμπρής ιστορίας μας και του δοξασμένου παρελθόντος μας. 28 Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Είναι χρέος και καθήκον μας να θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευλογημένη τρεις φορές το Οκτώβριο αυτή η μέρα, που διώξανε τους Ιταλούς από την Ελλάδα πέρα. Ευλογημένος ο λαός που απάντησε το όχι, ευλογημένος ο στρατός που με την ξυφολόγη πάνω στην πίνδο έγραψε «Ζήτη η ελευθερία» και μια σελίδα έγραψε «Χρυσή στην ιστορία». Ας τραγουδήσουμε παρέα τραγουδία για την ελευθερία και ας ημνήσουμε και πάλι τη δόξα την παλικαριά. Τιμή και δόξα στην Ελλάδα που πρωτοφωνάξε το όχι. Τιμή και δόξα στους φαντάρους που πολεμήσαν με τα όπλα και την λόγχη. Πολεμήσαν μέσα στα χιόνια, με μια ψυχή, με μια καρδιά και έδειξαν πως δεν ήταν τα όπλα, αλλά η καρδιά. Είναι αποφασισμένη, δεν καταλαβαίνει από χεράτια.
Λοιπόν, σήκω πάνω η γιαγιάκα. Σήκω. Με τέτοιες λεβεντομάδες σαν εσένα, δε σκλαβώνει την πατρίδα μας. Εμπρός, πάμε μέσα. Έλα, σιγά. Να χειροκροτήσουμε την νυχτή χοροδία της Δημοτικής Ενότητας Πεγαλούδων. Νυχτή χοροδία και μαντολινάτα. Μαέστρος Φλόρα Πελεκάνο. Να πούμε λίγο τι θα δείτε, τι θα ακούσετε μάλλον. Η Σταματία Στεργενάκη διαβάζει αποσπάσματα από το Άξιον Εστί του Ηλίτη. Πορεία προς το μέτωπο. Ακορντεόν. Ναπολιτάνος. Απαγγελία άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθρωπολογό της Αλβανίας. Διαβάζει Μέρη Καλούδη. Έφεδρος ανθρωπολογός. Γυναίκες υπηρώτησες. Κορόιδο Μουσολίνη. Πίντος. Απελευθέρωση. Διαβάζει η Κατερίνα Νάτσικα. Πήραμε το Αργυρόκαστρο. Και στο τέλος θα ολοκληρώσουμε με την εθνική μας περηφάνεια, με τον εθνικό ύμνο. Να περάσετε όμορφα. Ελληνική εποπλία 1940-41. Το αλβανικό έπος με τη ματιά του Οδυσσέα Ελίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Ελίτης, ανθρωπολογός στο πρώτο σύνταγμα πεζικού, βρίσκεται στο αλβανικό μέτωπο. Κινδυνεύει να πεθάνει από προσβολή κοιλιακού τύφου. Άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθρωπολογό της Αλβανίας και η πορεία προς το μέτωπο από το Άξιο Εστί. 1959. Ξημερώνοντας τα γενιού, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σχόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χυμάρο στε Πελένη. Λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα, συνέχεια, και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. 12 μέρες κιόλα είχαμε εμείς πιο πίσω, στα χωριά, και πάνω που συνήθιζε ταυτή μας πάλι στα γλυκά τριξίματα της γης, και δειλά συλλαβίζαμε το γάβγισμα του σκύλου ή τον αχό της μακρινής καμπάνας, να που ήταν ανάγκη, λέει, να γυρίσουμε στο μόνο αχολόι που ξέραμε, στο αργό και στο βαρύ των κανονιών, στο ξερό και στο γρήγορο των πολυβόλων. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο, επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς με στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές που κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα. Οι φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα, ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει ψήρα στο λαιμό και ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά εισφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε και πάλι, σαν τα ζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια και όπως το είχε συνήθεια του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Όλοι μαζί, δίχως μιλιά, χρόνους αμέτρητους αγκομαχώντας πλάι-πλάι, διαβαίναμε τις ράχες, τα φαράγγια, δίχως να λογαριάζουμε άλλο τίποτε. Γιατί, καθώς όταν βαρούν απανωτές αναποδιές τους ίδιους τους ανθρώπους πάντα, συνηθάνε εκείνοι στο κακό. Τέλος, το αλλάζουν όνομα, το λέει γραμμένο, η μοίρα, έτσι κι εμείς προχωρούσαμε ίσα πάνω σε αυτό που λέγαμε κατάρα, όπως θα λέγαμε αντάρα, η σύννεφο. Όμως εμείς, το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν, καυτές ακόμα από την πίσα του βυθού,
ή το Θιάφι. Όι, όι, μάνα μου, όι, όι, μάνα μου, και κάποτε, πιο σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνισμα, ίδιο ροχαλιτό, που λέγαν όσοι ξέρανε, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
βουνά της Τράκης να φανεί στους ώμους της θεριάς, το στάρι τον αγκάλιασε. Σκύψανε τα βουνά της Τράκης και το χτίσανε, μια στο κεφάλι, μια στον κόρφο, μια μέσα στο κλάμα του. Βγήκαν ρομνοί με μπράτσα φοβερά και το σήκωσαν στο βοριά τα σπάρκανα. Ύστερα οι μέρες κύλησαν, τρέξανε, παράβγαν στο λιθάρι, καβάλασε χωραδοπούλες χοροπήδηξαν. Ύστερα κύλησαν χτριμώνες πρωινοί, ως που κουδούνισαν παντού οι τσιγκάνες ανεμόνες. Κι ήρθαν να φυσχεί στα πέρατα οι πελαγίτες οι βοσκοί, να πάν τον βρόχον τα κοπάδια, εκεί που βαθανάσανε μια θαλασσοσπηλιά, εκεί που μια μεγάλη πέτρα εστένασε. Ήταν καιρό, παιδί, τις νύχτες, αγκαλιά με τα νερατζοκόριτσα, κλαίρωνε τις μεγάλες φορεσιές των άστρων. Ήτανε τόσο ο έρωτας στα σπλάχνα του, που έπινε μέσα στο κρασί τη γεύση όλης της γης. Πιάνοντας ύστερα χορό, μόλις τις νύφες λεύκες, ώσπου να ακούσει και να αρχίσει η αυγή το φως με στα μαλλιά του. Η αυγή που με ανοιχτά τα μπράτσα τον έβρισκε στη σέλα δυο μικρών κλαδιών να γρατζουνάει τον ήλιο, να βάφει τα λουλούδια. Ή πάλι με στο γη να σιγονανορίζει τις μικρές κουκουβάλιες που ξαγρύπνησαν. Α, τι θυμάρει δυνατό η ανασεμιά του, τι χάρτης περηφάνεια στο γυμνό του στήθος, όπου ξεσπούσαν λευτεριά και θάλασσα. Ήταν γενναίο παιδί, με τα θαμπόκρυσα κουλιά και το πιστόλι του, με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά και το κράνος του για αριστερό σημάδι. Φτάσανε τόσο εύκολα μες στο μυαλό, που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του, με τους στρατιώτες του ζερβά, δεξιά, και την επιδίκηση της αδικίας μπροστά του, φωτιά στην άνομη φωτιά. Με το αίμα πάνω από τα φρύδια, τα βουνά της Αλβανίας βροντίξανε. Ύστερα, λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν το κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής, και το στόμα του, μικρό πουλί, ακελάγιστο, και τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της ερημίας. Βρόντιξαν τα βουνά της Αλβανίας, δεν έκλαψαν, γιατί να κλάψουν, ήταν γενναίο παιδί.
και η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί τη λήξη της κατοχής και την απελευθέρωση της Αθήνας μετά από 1.264 μέρες γερμανικού ζυγού. Την ιστορική εκείνη ημέρα, ο αθηναϊκός λαός παρακολούθησε την κατάθεση στεφάνου από τον επικεφαλής των αποχωρούντων Γερμανών μαζί με τον κατοχικό διορισμένο δήμαρχο στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν το χώρο της πλατείας Συντάγματος, το πλήθος προδοπάτησε το στεφάνι και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξέσπασαν σε αλλαλαγούς χαράς, γιορτάζοντας τη μεγάλη στιγμή που περίμεναν να έρθει 3,5 ολόκληρα χρόνια. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπήρξε μαζική άνευ δίκης τιμωρία των δοσύλλογων, στην Αθήνα επικράτησε τάξη και ησυχία. Όπως πιστοποιεί και έγγραφο της Βρετανικής ΦΟΣ 133 τη νύχτα της 12ης Οκτωβρίου, απόλυτη ησυχία παντού. Καμία ταραχή και οι δρόμοι σχεδόν άδειοι. Ο ΕΛΑΣ και άλλα όργανα περιβολούν με τάξη. Το πρωί στις 8 της 12ης Οκτωβρίου 1944, ο στρατηγός Φέλμη, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αθηναίων Γεωργάτο, κατάθεσε ένα στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη, ενώ ήδη οι μηχανοκίνητες φάλαγγες των Γερμανών εγκατέλειπαν από νωρίς την Αθήνα διαμέσου της Ιεράς Οδού. Στις 9:15 το πρωί, η γερμανική φρουρά της Ακρόπολης προχώρησε στην υποστολή της ναζιστικής σημαίας έπειτα από συνολικά 1.624 μέρες κατοχής ή 3,5 έτη που μεσολάβησαν από τον Απρίλιο του 1941 έως εκείνη την ημέρα και ένας στρατιώτης τήληξε βιαστικά το σύμβολο της κατοχής και αποχώρησε από τον Ιερό Βράχο.
Θα ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν τραγουδούσαμε κάποιο τραγούδι από το άξιο μισθή του Οδυσσέα Ελίτη σε μουσική Μικη Θεοδωράκη που γράφτηκε για το αλβανικό έπος. Σας έχουμε μοιράσει φωτοκοπία με το τραγούδι της δικαιοσύνης «Ήλια νοητέ». Θα ήταν χαρά μας να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Thank you.
Καταρχήν, ένα μεγάλο και θερμό χειροκρότημα σε όλους τους συντελεστές. Και σήμερα την επόμενη μέρα μας της, την επόμενη μας της, εδώ στην ψυχολογία μας, στην Μαντωνιάτα, στη Μαέστρο μας, σε όσους τους παιδιά που είναι το θέατρο, θα διώσουν τα χρήματα, σε εσάς που ήρθατε να παρακολουθήσετε και να χειροκροτήσετε. Εδώ στην ψυχολογία είναι υπέροχη, πραγματικά την υπέροχη, στους μουσικούς μας. Λοιπόν, ελπίζω πως περάσατε όμορφα και διαφορετικά αυτή τη βραδιά και τώρα η πρόεδρος κ. Κωνσταντή θα παραδώσει ανθοδέσμη στην μαέστρο της χοροδίας και της μαντολινάτας, την κυρία Φλόρα Πελεκάνο. Και σε μένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και του χρόνου 22 Απριλίου. Μια μικρή φοβερή ήταν ένα όνειρο πολλών χρόνων όταν είχαμε ξανακάνει αυτή την εκδήλωση με την κυρία Φλόρα και είχε μείνει στη μνήμη μας πολλά χρόνια η συγκίνηση που είχαμε τότε και κάποια στιγμή έπρεπε να το ξανακάνουμε. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φλόρα.